Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτός ο νόμος δεν φέρει τα τυπικά, τα νομοτυπικά χαρακτηριστικά ενός νόμου έτσι όπως τον ορίζει το Σύνταγμα, γενικό και αφηρημένο. Αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες κρατουμένων και σκοπός τους είναι η ρύθμιση αυτών των κατηγοριών, αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων που είναι κατάδικοι ή υπόδικοι με το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα. Έχει και κάποιες ρυθμίσεις για τις εγκληματικές οργανώσεις, στα πλαίσια των οποίων τελούνται ορισμένα αδικήματα, αλλά κυρίως στοχεύει στη ρύθμιση των περιπτώσεων υποδίκων και καταδίκων με το 187α του ποινικού κώδικα. Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο? Εισάγει κάποιες τροποποιήσεις στο σοφρονιστικό κώδικα. Εισάγοντας λοιπόν αυτές τις τροποποιήσεις, ανατρέπει όλη τη λογική του σοφρονιστικού κώδικα έτσι όπως έχει σήμερα. Δείτε. Στο άρθρο 3 του ισχύοντος σοφρονιστικού κώδικα υπάρχει η εξής διάταξη. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, το θρήσκευμα, την περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις. Αυτή η διάταξη εδώ καταστρατηγείται τελείως. Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται όταν δικαιολογείται από τη νομική πραγματική κατάστασή τους, εφόσον γίνεται υπέρ του κρατουμένου και προς εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τι σχέση έχουν οι εισαγόμενες διατάξεις με αυτή την γενική αρχή που υποτίθεται ότι διέπει τον σοφρονιστικό κώδικα? Στο άρθρο 4. Κατά την εκτέλεση της ποινής δεν περιορίζεται κανένα άλλο ατομικό δικαίωμα των κρατουμένων εκτός από το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία. Αυτά λειτουργούν εν είδη αρχών κατευθυντήριων στη σοφρονιστική υποτίθεται πολιτική και στον ισχύοντα σοφρονιστικό κώδικα. Ο νόμος αυτός έρχεται αυτές τις διατάξεις να τις καταστήσει ανενεργές, τελείως κενές περιεχομένου, διότι η εξαίρεση η οποία εισάγεται είναι καταλυτική για τη δομή αυτού του νομοθετήματος. Ταυτίζεται το νομοσχέδιο αυτό τους υπόδικους με τους κατάδικους, ενώ ο σοφρονιστικός κώδικας, ο ισχύον επαναλαμβάνω, επιφυλάσσει σαφή διακριτή μεταχείριση των υποδίκων από τους καταδίκους. Έτσι λοιπόν, με αυτό το νομοθετικό κείμενο, το οποίο έρχεται να ρυθμίσει ανάγκες, κρατικές ανάγκες, και δεν έχει σχέση με τις αρχές, τις συνταγματικές, που πρέπει να διέπουν κάθε νομοθέτημα, έτσι λοιπόν φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου δημιουργείται ένα εκδικητικό καθεστώς εξαίρεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες κρατουμένων που το κράτος θέλει να τις εντάξει σε αυτό που θεωρεί τον εσωτερικό εχθρό. Και εισάγονται αυτές οι ρυθμίσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό από όλα τα άρθρα, πιο χαρακτηριστικό της λογικής του νομοθετήματος αυτού, είναι η νομική ρύθμιση που περιλαμβάνει για τον παρέχοντα πληροφορίες. Ένας άλλος κρατούμενος, ο οποίος ρητά, δεν θα είναι καταδικασμένος με βάση το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα, όχι για τρομοκρατία δηλαδή, αλλά για άλλα αδικήματα, παρέχει πληροφορίες στις αρχές. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι αληθείς ή ψευδείς. Αν ο ίδιος ο κρατούμενος κρίνει ότι είναι απαραίτητο να αφαιθεί και ελεύθερος για να βοηθήσει την έρευνα των αρχών, αφήνεται ελεύθερος προσωρινά και αν αυτές οι πληροφορίες αποδειχθούν αληθινές, τότε απολύεται από τις φυλακές, αν αποδειχθούν αβάσιμες, τότε ξαναφυλακίζεται, αλλά υπάρχει και η πρόβλεψη για την χορήγηση ευεργετημάτων σε αυτή την περίπτωση. Αυτή η διάταξη, πέρα από όλες τις άλλες, οι οποίες υπακούν σε μια εσωτερική κατασταλτική λογική που αποτυπώνεται με κάθε τρόπο, αλλά αυτή η διάταξη είναι καινοφανής.
Αυτή η διάταξη δίνει και το ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτού του νόμου. Η επιφύλαξη, ιδιαίτερη νομική μεταχείριση που επιφυλάσσει στον πληροφοριοδότη με ψευδείς, επαναλαμβάνω, ή αληθείς πληροφορίες. Ο νόμος αυτός αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μία εξορία μέσα στις φυλακές. Είναι απορίας άξιο πως στην Ελλάδα με τόσο βεβαρημένη πολιτική ιστορία, ιστορία διώξεων, εξοριών, πολιτικών διώξεων, επανεισάγεται μία τέτοια ρύθμιση, γιατί είναι ακριβώς η δημιουργία μίας εξορίας μέσα στις φυλακές. Είναι ενάντια αυτός ο νόμος σε κάθε δημοκρατική παράδοση, σε κάθε κατάκτηση του λαϊκού, του κοινωνικού κινήματος, του κινήματος των φυλακών, των δημοκρατικών δεδομένων που ισχύουν μέχρι στιγμής αυτή τη χώρα. Είναι, νομίζω, ζητούμενο αυτή τη στιγμή από κάθε συλλογικότητα, από κάθε κοινωνικό φορέα, κάθε πολιτική συλλογικότητα, κάθε άνθρωπο. Είναι ζητούμενο, είναι υποχρέωση να διταχθεί στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Πρέπει οπωσδήποτε και με κάθε τρόπο να ασκηθεί όση πίεση είναι δυνατόν προκειμένου αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί.